Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον κύριο Θανάση Λιούπη. Δεν, ιδιότητα πολιτική του βάλατε, βρε παιδιά. Θα έλεγα, ετοιμαζόμουν να πω ότι θα είναι η φορά που δεν θα τον υποδεχτώ με πολιτική ιδιότητα. Γράψτε γιατρός που θα τον συνοδεύει σόβια. Μα να σας πω, κι όσο ήσασταν βουλευτής, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζο. Και όσο ήσασταν βουλευτής, φαντάζομαι ένα 80% γιατρές σας προσφωνούσε. Πάτα, όλοι. Έτσι. Δεν λέγαν κύριε βουλευτά, σας το λέγαν θεσμικά σε μια εκδήλωση, σε κάτι εννοώ που είχε μια επισημότητα. Στο γιατρό σ' άκουγα. Βέβαια. Ναι. Εκεί. Οπότε βγάλτε, παιδιά, το πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ή βάλτε τουλάχιστον δίπλα και το γιατρός. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να ξεκινήσω από το πώς ήταν η περίοδος που ήσασταν βουλευτής, για να φτάσουμε στο σήμερα, γιατί αν δει κάποιος τη διαδρομή της ζωής σας, βλέπει ότι αυτό ήταν ένα διάλειμμα, το οποίο όμως μπορεί να έχει μια συνέχεια. 4 χρόνια ήταν ένα διάλειμμα, τα υπόλοιπα χρόνια τα προηγούμενα με την ιατρική, με τη χειρουργική, στο νοσοκομείο του Βόλου 31 χρόνια. Ήταν τόσο, ήταν ένα διάλειμμα, μια ζωή. Ναι, ναι. Για τους γιατρούς που μπαίνετε αργά στην εργασία. Ναι, όχι, είχα μπει νωρίς γενικά. Καλά, το λέω όμως γιατί δεν μπαίνει κάποιος 30 χρονών στα 24, όχι, όπως μπαίνει στα άλλα επαγγέλματα, να τελειώσει τις σπουδές όσο και αν καθυστερήσει. Εννοείται στη μόνιμη εργασία, γιατί ναι, και τα σαφώς, άλλα ιατρική σαφώς είναι. Και οι σπουδές και η ειδικότητα και αυτά είναι ιατρική. Έτσι είναι, ναι. Αλλά 4 χρόνια στη Βουλή, ένα καλό διάλειμμα κατά τη γνώμη μου. Καλό με την έννοια ότι έγιναν πράγματα. Ασχολήθηκα πολύ με τα κοινοβουλευτικά και μάλιστα με την ψυχή μου. Κατέβηκαν, όπως ξέρετε, πάνω από 400 νομοσχέδια. Νομοσχέδια που νομίζω ότι άλλαξαν και όταν εφαρμοστούν τελείως θα έχουν αλλάξει τη χώρα μας. Προς το καλύτερο πάντα. Ποια? 450 να σας απαριθμίσω. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι κάποια νομοσχέδια θα τα είχατε ξεχωρίσει. Διότι αν με κάτι διαφωνώ με συναδέλφους σας, πρώην συναδέλφους σας, ναι, στο Κοινοβούλιο, είναι για τη διάθεση των μεταρρυθμίσεων. Εμείς δεν τις έχουμε δει τις μεταρρυθμίσεις. Η μόνη μεταρρύθμιση που είδαμε ήταν αυτή την πρόσφατα ψυχιακή, που τη χαιρετήσαμε. Κοιτάξτε, εκεί αναγκαστήκαμε. Ναι. Δηλαδή η Τουρκία. Είναι μια μεταρρύθμιση που Τουρκία, έγινε σε πολύ χρονικό διάστημα. Αναγκαστήκαμε γιατί ήταν ο κορονοϊός και είχαν κλείσει τα πάντα. Ναι, επιταχύθηκαν οι διαδικασίες. Ναι. Θέλω να πω αλλά ότι αυτά που εμείς λέγαμε, α, έχουμε αυτό, το έχει η Τουρκία. Εγώ δεν σας λέω για την Αλβανία ή για χώρες που τις θεωρούμε κάτω από εμάς σε ανάπτυξη. Η Τουρκία όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία τα είχε. Δηλαδή δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη για να μην ξέρουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Δεν ήταν. Δεν θέλω να το υποτιμήσω. Εγώ θεωρώ ότι ήταν από τους πιο πετυχημένους υπουργούς ο Πιερακάκης στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά μεταρρύθμιση ήταν αυτό που είχε υποσχεθεί από το 19 ο Πρωθυπουργός, το έλεγε συνέχεια ως υπουργός και θυμήθηκε μετά από 4,5 χρόνια να το κάνει για την επιλογή των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, ξεκινώντας από τα νοσοκομεία. Το ξεκινήσατε, ναι, πολύ αποτυχημένα αυτό. Θυμόσαστε τον Τραγέλαφο με τον 82χρονο διοικητή. Τα θυμάμαι όλα. Στην Δυτική Θεσσαλία, με κουμπάρους, με ιδιοκτήτες. Τι ήταν αυτά, ρε παιδιά, συνεργείων, κάτι τέτοια. Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο. Μεταρρύθμιση είναι αυτό το νομοσχέδιο. Η διοίκηση του αυτό δημοσίου, είναι μεταρρύθμιση. Ναι, η διοίκηση του δημοσίου δεν μπορεί να είναι τελείως ξεκομμένες από τη δημόσια διοίκηση και από την πολιτική διακυβέρνηση. Γιατί εφαρμόζουν πολιτικές και πρέπει να εφαρμόζουν πολιτικές στον πιο γρήγορο βαθμό πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό που έγινε πράγματι θα αξιολογούνται και θα πάρουν τους καλύτερους, αλλά και πάλι ας πούμε ο υπουργός μεταξύ των στενών 2-3 θα κάνει την επιλογή. Το ξέρετε αυτό. Πάλι την πολιτική σφραγίδα θα έχει ο κάθε διοικητής. Το καταλαβαίνουμε, ναι, αλλά. Και είναι λογικό. Από το. Πάμε σε μάνατζερς υγείας που έλεγε προηγουμένως. Ναι, μάνατζερς υγείας, αλλά δεν έχουμε τόσους πολλούς, είναι η αλήθεια. Μαζί σας. Αλλά όμως, αλλά αυτό που έγινε την προηγούμενη φορά, πατημένη, να σας πω εγώ, την προηγούμενη φορά τι έγινε. Γιατί είμαστε στα πράγματα και βλέπαμε. Βέβαια. Για τους διοικητές μας ενδιαφέρει το νοσοκομείο του Βόλου, δίπλα της Λάρισας κλπ. Υπήρχε τετραμελής επιτροπή η οποία έβαζε κάτω τα προσόντα τους και διάλεγε ποιος έχει τα καλύτερα προσόντα.
Και από εκεί και πέρα γινόταν μια τελική έγκριση για αυτόν, ας πούμε, από τον Υπουργό. Εκείνο που διαφωνούσα εγώ σε αυτό, και το είχα πει κιόλας, ήταν ότι δεν υπήρχε συνέντευξη. Δεν υπήρχε συνέντευξη. Γιατί? Δεν το ξέρω. Ίσως γιατί η συνέντευξη, ξέρετε, έχει πολύ πυροβοληθεί από την αντιπολίτευση. Ότι είναι το πιο ευάλωτο παιδί. Ότι η συνέντευξη είναι το πιο μη αντικειμενικό, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή παίρνεις με τη συνέντευξη, αν την βάλεις κυρίαρχο ρόλο. Ναι, αν της δώσεις τα παραπάνω μόρια. Αλλά για, είναι... μένα, για μένα η συνέντευξη είναι το πιο σημαντικό. Έχετε κομμάτι. Έχετε δίκιο, συμφωνώ. Ναι. Ήταν δύσκολη η απόφαση του τι κάνω τώρα, τέλειωσαν οι εκλογές. Όχι. Ή ήταν αυτονόητο ότι θα γυρίσετε στη μεγάλη σας αγάπη. Μα, φαντάζομαι ότι σταμάτησε... κέρδισε την καρδιά σας και η πολιτική. Πολύ, ναι. Έτσι. Πολύ. Το νιώθαμε, το καταλαβαίναμε από τον τρόπο που ασκούσατε πολιτική. Αλλά και το άλλο δεν σταμάτησε ποτέ να το κάνω. Όταν σύμφωνη. Έβρισκα ευκαιρία, σε μεταφράζω. Σύμφωνοι. Τώρα αλλά πάλι όμως. Το κάνατε σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Αποκλειστικά έχει... τώρα πλέον και σε άλλο... Ότι σε άλλο τρόπο. Σε τόσες σχέσεις που είχατε μόνο να ανταποκρινώσετε στις εκκλήσεις, θέλουμε εσένα για το ένα χειρουργείο ή για το άλλο. Ναι, ναι. Μόνο εκεί να ανταποκριθείτε, γέμιζε ο ελάχιστος χρόνος που έμενε από την πολιτική. Οπότε. Ιατρική. Ιατρική. Και μάλιστα διαφορετικά, για πρώτη φορά και στον ιδιωτικό τομέα. Σας είχε λείψει. Δεν σας έλειψε με την έννοια όπως, γιατί όπως λέτε το κάνατε, αλλά ναι. Όλο αυτό η αίσθηση ενός χώρου που... Δεν προλαβαίνεις να κάνεις πολλές σκέψεις. Και το άλλο που πήγα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έπρεπε από την αρχή... Όλα γίνονται σε πυκνό χρόνο. Λέτε. Ναι, ναι. Από την αρχή λοιπόν πρέπει να μάθεις πράγματα. Να μάθεις από την αρχή πάλι πράγματα εκεί. Μα πηγαίνατε, ασχολήθηκα, μας το είχατε πει ότι ως πρωτάκι πηγαίνατε στα φροντιστήρια πρωτάκια. Όλοι μας πηγαίναμε, ναι. Αλλά και μου άρεσε και ασχολήθηκα πολύ με το κοινοβουλευτικό έργο, αφού από ό,τι λένε, ας πούμε, πρέπει να ήμουν με τις περισσότερες ομιλίες στη Βουλή από τους βουλευτές και τις συμπολίτες και τις αντιπολίτες. Τα διαβάζατε εσείς τα νομοσχέδια? Ναι. Πρέπει να τα διαβάζεις, αλλά υπάρχουν επιστημονικοί συνεργάτες οι οποίοι εστιάζουν και... Αυτό λέω. Το διάβαζε ένας επιστημονικός συνεργάτης και σας έδινε ένα briefing, σας έδινε... Κοιτάξτε, η ενημέρωση και από τον Υπουργό... Γιατί και... πρέπει να είναι πολύ κοπιαστικό, αυτά είναι πολύ σύλληδα. Είναι διαδικασίες ολόκληρες. Δηλαδή, στην αρχή εμφανίζεται όλο το νομοσχέδιο αυτές τις 100-200-300 σελίδες. Όταν έχεις χρόνο, ας πούμε, το ξεφυλίζεις, διαβάζεις. Συνεχεία πηγαίνει, περνάει από το Υπουργικό Συμβούλιο, πηγαίνει στις επιτροπές. Στις επιτροπές σου δίνεται πάντα ευκαιρία να παρακολουθήσει, να ακούσει τα αντίθετα. Γιατί άλλο τώρα το τι διηγείται το νομοσχέδιο ή το τι προβλέπει, όπως το λέει η κυβέρνηση. Πρέπει να ακούσεις και τις φωνές που έχουν. Σε ποιες επιτροπές ήσασταν εσείς? Εγώ ήμουν κοινωνικών υποθέσεων και μια επιτροπή για τις συντάξεις, την παρακολούθηση της πορείας των συντάξεων. Εκεί τουλάχιστον έγινε. Αλλά όπου υπήρχε, στην πορεία των όπου υπήρχε ενδιαφέρον, όπου υπήρχε ενδιαφέρον, μπορούσε να ζητήσεις. Όχι, όχι, δεν μπορούσε να πας έτσι. Χωρίς λόγο μπορούσε να ζητήσεις, να συμμετέχεις, να παρακολουθήσεις. Ναι, ναι, αυτό λέω. Πηγαίνατε. Ναι, 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 ναι. Ανάλογα με, ναι. με τη θεματολογία. Τέλειωσε η πολιτική για σας? Ποιος το ξέρει, θα πείτε. Μετά από 4 χρόνια. Γεροί να είμαστε. Ξάλλον, σε άλλη θέση, ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει. Τώρα τελειώνουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων. Με αυτόν τον νέο νόμο θα πάμε σε ανάδειξη νέων διοικήσεων. Εκεί θα μπαίνατε στη διαδικασία ή όχι? Όχι. Γιατί? Είναι ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζω, παρόλο που είναι νοσοκομεία. Η διοίκηση του νοσοκομείου είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, διοίκηση έχω κάνει. Η κλινική μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Σε διοικητικές θέσεις μέσα, διευθυντής ιατρικής, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου κλπ. Διοικητικές πολλές. Αλλά η διοίκηση νομίζω ότι χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν σπουδάσει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μπαίνουν τα οικονομοτεχνικά μέσα πάρα πολύ. Αν και στις διοικήσεις των κλινικών, ξέρετε. Αυτά έχεις πρέπει να έχεις γνώση αυτά. Βέβαια. Και να τα κάνεις. Μα εσείς ξέρετε την καρδιά του συστήματος. Δεν λέω ότι τα οικονομικά, αλλά μοιάζουν σαν να είναι δευτερεύοντα όργανα.
Όταν κάποιος γνωρίζει την καρδιά του συστήματος. Όχι, είναι πρωτεύοντα. Πρωτεύοντα στο τεχνοκρατικό πεδίο. Άσχετα αν ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Στη δομική λειτουργία του ιδρύματος, ναι. Γιατί είναι ένα ίδρυμα. Ναι, τα ξέρω, καλά, ναι. Αυτό. Ναι, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Δεν σας αρέσει. Ναι. Το μανατζεριλίκι γενικώς δεν. Ναι. Αν και στην κλινική, όπως σας είπα, και σε κάθε κλινική, δεν είναι ότι εγώ χειρούργησα 1500. Είναι του χειρού 1500. 1500. Όχι, λέω ένα νούμερο. Πώς ήταν. 1500 το χρόνο ήταν για την κλινική όλοι. Σε μένα μου αναλογούσαν. Σε πόσα, ήταν κάποιες χιλιάδες. Ήταν πολλές χιλιάδες. Ναι. Πώς θα πάνε. Και θέλω να σας πω ότι το οικονομικό παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να χειρουργήσει τόσους, μπορεί να έχουν ένα χρόνο νοσηλείας, ξέρω εγώ, 7 μέρες, ενώ θα πρέπει να έχουν 2. Μπορεί να κοστίζουν στον Έλληνα φορολογούμενο. Βέβαια. Με αυτά που χρησιμοποιείς και σπαταλάς πάρα πολλά χρήματα και αυτά είναι πράγματα που σε κρίνουν αν κάνεις και επιτυχημένη διοίκηση ή όχι. Όπως αντίστοιχα και σαν διοικητής του νοσοκομείου που πρέπει όλα αυτά χωρίς να στερούνται οι ασθενείς της απαραίτητες προηγμένες υπηρεσίες να είναι στο λογικό κόστος. Mm-hmm. Για ελάτε να δούμε πώς θα πηγαίνει σήμερα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αφήσουμε λίγο καιρό ακόμη, εξελέγει τον Ιούνιο. Μεγάλες πυρκαγιές, πλημμύρες, όχι μία, δύο. Ντάνιας, Ηλίας, όπως το λέμε κλπ. Ακόμα βλέπετε και στην πόλη μας προσπαθούμε να συνέλθουμε από αυτά που συνέβησαν. Τις βρίσκεται παρατραβηγμένες τις αντιδράσεις των ελευθερών επαγγελματιών για το φορολογικό νομοσχέδιο, γιατί εμείς που θέλοντας και μη, για να τα λέμε και αυτά, δεν το πολύ θέλουμε, με αυτά που βλέπουμε να γίνονται, θεωρούμε υποκριτική την στάση συναδέλφων σας, δικηγόρων, να λένε ας πούμε, μα δεν βγάζω 10 και να δηλώνουν κάτω από τον υπάλληλο που έχουν για να τρέχει το γραφείο. Κοιτάξτε, όλοι μας, σαν πολίτες πλέον, βλέπουμε και ξέρουμε. Ελεύθεροι επαγγελματίες που να δηλώνουν κάτω από το φορολογητέο, κάτω από το αφορολόγητο και να βλέπουμε έναν τρόπο ζωής που δεν συνάδει με αυτά. Προφανώς. Ναι. Τώρα θα μου πείτε ότι η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να βρίσκει αυτούς οι οποίοι φοροδιαφεύγουν και όχι να κάνει οριζόντιο μέτρο. Έχει δίκιο όποιος το λέει αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό είναι το ελάχιστο που έκανε. Αλλά παράλληλα με αυτό, από ό,τι βλέπετε, κάνει και άλλα φορολογικά στοχευμένα. Δηλαδή, σου λέει ότι πάνω από 500 ευρώ θα κάνεις οπωσδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή. Ή συναλλαγές αγοραπολισίες, οικοπαίδων κλπ. Καλά, πούμε, και μέχρι τώρα ήταν τα 500. Αλλά... Θα φαίνονται, ας πούμε, πώς το λένε, θα γίνονται πάντα ηλεκτρονικά. Γιατί συμμαζεύοντας όλα αυτά, μπορείς πραγματικά να πιάσεις αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Από την άλλη μεριά, αυτό το οριζόντιο 10.000 ευρώ όλοι, με τη λογική ότι δεν μπορεί να παίρνει ο επιχειρηματίας σαν χρήματα, δηλαδή να έχει κέρδος λιγότερο από τον χαμηλότερα αμοιβόμενο υπάλληλό του, και αυτό είναι μαχητό. Μπορεί πράγματι ορισμένοι να είναι στα όρια, όρια της χρεοκοπίας, να διατηρούν τις θέσεις εργασίας μία, δύο, τρεις που έχουν και να τους πληρώνουν τους ανθρώπους, αλλά εκεί είναι μαχητό. Μπορείς πραγματικά να αποδείξεις με στοιχεία ότι ναι κύριε, δεν έχω και δεν πληρώνω. Δεν το απαγορεύει αυτό, δεν σου λέει ντε και καλά, αλλά βάζει ένα όριο ας πούμε που νομίζω είναι πολύ λογικό να πληρώνει όσο πληρώνει ο χαμηλότερα αμοιβόμενος εργαζόμενος. Εσείς συνεπώς δεν βρίσκεται αδικία στο νομοσχέδιο όπως το παρουσιάζει η κυβέρνηση. Όχι. Μοιάζει οριζόντιο μέτρο, αλλά νομίζω ότι ήταν αναγκαίο μετά από τόσα χρόνια. Τα παρακολουθείτε τα πολιτικά. Πάρα πολύ. Εξάλλου με ενημερώνουν και από τη Βουλή και από το κόμμα. Ναι, αλλά φαντάζομαι τα παρακολουθούσατε ανέκαθεν. Δηλαδή δεν ξυπνάει κάποιος μια μέρα και λέει γιατί προτάσεις είχατε και στο παρελθόν. Αλλά εσείς είπατε στην προτελευταία πρόταση ότι θα ανταποκριθείτε. Ναι, όχι τόσο τότε. Τώρα που έχω μια γνώση καλύτερη, τα παρακολουθώ. Έχετε άλλη οπτική, λέτε. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε πιο πολύ στο πώς φτάνουμε σε πράγματα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λιούπη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πόλη. Αν κάτι μένει, δηλαδή αν έπρεπε να τιτλοφορηθεί αυτή η συνέντευξη, είναι ότι δεν τέλειωσε η πολιτική για εσάς. Πολιτική, νομίζω ότι με ό,τι κάνουμε κάθε μέρα, πολιτική ασκούμε. Ναι, νόμη, αλλά, και άποψη, αλλά και μιλούμε για αιρετές θέσεις. Κατάλαβα ότι αυτή, ας πούμε,
η θέση που σας είπα δεν σας ενδιαφέρει όπως το. Ωραία, να σας το πω διαφορετικά. Εγώ λέω, σας λέω, κύριε Πολύζο, δεν ξανασχολούμαι, τελείωσε εδώ, είναι κλπ. Αν ο Πρωθυπουργός μεθαύριο πει, έλα, κάνε το, τι θα του πεις, α, εγώ τελείωσα. Ναι, έτσι. Δεν είναι. Δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λιούπη.